ιδρύθηκε από τον απόδημο σχετιστινόπορο εισιτηρίου στη Ρουμανία Ιωάννη Τραπάντζη. Στο Τραπάντζη Γυμνάσιο δίδαξε σπουδέ εκπαιδευτική που πέρα από τα διδακτικά καθήκοντα παρουσίασαν σπουδαίο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Στους εκπαιδευτικούς και στην τοπική κοινωνία οφείλεται αυτή η αξιόλογη παλαιοντολογική συλλογή του Τραπατζίου Γυμνασίου. Τη συλλογή αυτή ξεκίνησε το 1906 ο καθηγητής φυσικών Αναστάσιος Δανάς μαζί με τους μαθητές του και συνέχισαν μετά επί σειρά άλλοι καθηγητές του ίδιου σχολείου. Η Παλαιοντολογική Συλλογή Τραπατζή Γυμνασίου Σιάτσας είναι μια πολύ παλιά συλλογή από πολυθώματα που βρέθηκαν στην κύρια περιοχή. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται οστά, τμήματα οστών, δόντια διαφόρων ειδών μαμούθ, τμήματα οστών, ρινόκερου, αλόγων, ελαφιών, καθώς και πολυθώματα ελασματοβραχίων και γαστεροπόδων. Στο κομμάτι της συλλογής, ένας εμπλουτισμένος σουλιάδοντας βρέθηκε στην κλάδο του Ιάκμινα το 1922 και συγκεκριμένα στο χωριό Κίναν, σημερινό όνομα Πολύλακος από τον Νίκο Δημητόπουλο. Στην περιοχή αυτή βρέθηκε πλήθος παλαιοντολογικών ευρημάτων, πολλά από τα οποία στάλθηκαν στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Αθηνών. Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνουν τμήμα βραχίων οσμαμού, τμήματα μυρού, τμήματα χαβριώδων και δοδιών. Τμήμα βραχίωνος, μνήμης γνάθου, καθώς και τμήμα κάτω γνάθου, νεαρού νηρόκερου, του είδους κοελόδοντα, αντικουητάτης. Τμήμα βραχίωνος βοήδος και διάφορα άλλα πολυθώματα. Τα σικάκια αστράγωνα σαλόγου, ακοής αμπέλη, αντιενισή. Τμήμα λεκάνης ελαφιού και τμήματα κεράτων από ελάφια. Στους 40 και η γερμανοϊταλική κατοχή σημάδεψαν τη συλλογή. Οι Γερμανοί στρατιώτες που έμεναν στο κτίριο του Τραπατζίου Γυμνασίου κατέστρεψαν τα σημαντικότερα κομμάτια του. Κάποια κομμάτια σώθηκαν χάρη στο ενδιαφέρον του επιστάτη και της τοπικής κοινωνίας. Υπήρχαν προφορικές μαρτυρίες κατοίκων που λένε πως οι Γερμανοί στρατιώτες πετούσαν από το παράθυρο της αίθουσας, του πάνω ορόφου του κτίριου που φυλάσσονταν οι συλλογοί τα πολυθώματα, ενώ από κάτω οι κάτοικοι της πόλης περισυνέλεγαν τα θρηματισμένα πλέον οστά. Το έργο συντήρησης επιστημονικής επαναξιολόγησης, επαναστέγησης και επανέκθεσης της παλαιοντολογικής συλλογής στο ανακαινισμένο Τραπάντζιο Γυμνάσιο Σάτσιτας ανέλαβαν από κοινού η δόκτωρ παλαιοντολογίας και αναπληρώτρια του, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τσουκαλά Ευαγγελία. Και αντίκμουλ στην αδειά της επιστημονικής έρευνας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Ρότερνταμ και της Διεθνούς Ομάδας, Λέσκης Μαμούθου στην Ολλανδία. Η ομάδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας Δ. Ευαγγελίας Τσουκαλά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επέστρεψε στο μουσείο με τον Ολλανδό Ντίκ Μόλ για την παγκοσμίου φήμηση διπλώσα προβοσιοδοτά για τη μελέτη ενός τεράστιου γόφλιου που πρόσφατα παραχωρήθηκε στην έκθεση. Το θαμμένο δόντι μας δείχνει ότι το περιβάλλον στην περιοχή της Ιάτσας θα έπρεπε να ήταν σαβάνα περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια πριν με βάση αυτού του είδους μαμούθ. Η αξία της συλλογής είναι μεγάλη. Το Τραπάντζιο Γυμνάσιο το επισκέφτηκαν πολλοί μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Κατά τα διαστήματα, φοιτητές δούλεψαν σε αυτή για τη συντήρησή της και παράλληλα εκπαιδεύτηκαν. Η συλλογή παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού μας δίνει στοιχεία για την εξέλιξη των προφοσκηδωτών και την προϊστορική μας κληρονομιά. Παράλληλα, μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση και κυρίως στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Παλαιοδολογική Συλλογή της Χέφησας, μια από τις παλιότερες παλαιοδολογικές συλλογές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια αίθουσα που έχει ένα από τα μεγαλύτερα εκθέματα της συλλογής. Ένας αμπλιώνοντας λοιπόν από τον Ελέφα Αντίκους, όπως λεγόταν το είδος του. Όπως βλέπετε όμως εδώ, έχει κόκκινα γράμματα που γράφει ο Ελέφαντας του Καλοναρίου. Γιατί λοιπόν τον ονομάζαν Ελέφαντα του Καλοναρίου? Αυτό το δόντι, αυτός ο χαμπλιώδοντας λοιπόν, βρέθηκε μεταξύ Σιάριστας Χρυσαλοκύλης. Ένα χωριό λοιπόν ενδιάμεσα εκεί, το είναι του Καλοναρί, έτσι. Όλα φαίνονται εδώ, στον πίνακα που βλέπετε, όλη η δουλειά που έχει γίνει, η ανασκαφή λοιπόν, κατά τη διάλεξη λοιπόν της Εγνατίας του Σουρδού το 2006, όταν κάναμε λοιπόν την Εγνατία, φτιάχνοντας την Εγνατία, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το έκθεμα. Έτσι. Το βλέπουμε πώς το έχουν βρει, τη μεταφορά του, πώς το μεταφέρανε λοιπόν από εκεί, τη συντήρηση που έγινε από την ομάδα της κυρίας Τσουκαλάς Ευαγγελίας, υπεύθυνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και του κυρίου Ντίκ Μόρ. Εδώ τώρα, βλέπουμε κάτι περίεργο, δεν βλέπουμε κάτι περίεργο. Τι? Μπράβο. Ο ένας χαμπλιώδοντας, το ένα δόντι, είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Γιατί? Είχε σπάσει. Αν γυρίσουμε κιόλας όμως από την άλλη μεριά. Είχε μαλώδι. Βλέπετε λίγο. Έχει μία ζωγραφιά. Αυτό έγινε το 2014. Βλέπετε που είχε και μία υπογραφή εκεί. Ρεμί. Δίκ Μόλ 2014. Τι έγινε λοιπόν το 2014. Εδώ έγινε το παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό συνέδριο παλαιοντολογίας και ήταν 160 σύνεδροι από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οπότε θέλανε με κάποιο τρόπο να δείξουν γιατί είναι ο ένας χαμπλιώδοντος πιο μεγάλος από τον άλλο. Γιατί με διαφορετικά δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ο καθένας μιλούσε διαφορετικές γλώσσες. Είπαμε 160 σύνδεσμοι από παντού. Έτσι. Οπότε το πρώτο που σκεφτήκαν ήταν να κάνουν και μια ζωγραφιά. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Ότι είναι διαγράμμα του Μαλώνων που έσπασε το ένα κέρατο και πώς το δείχνει τώρα εδώ. Ωραία. Όταν λοιπόν, εδώ βλέπουμε δύο αρσενικούς ελέφαντες. Πάνω λοιπόν, όταν δύο αρσενικοί ελέφαντες μαλώνουν μεταξύ τους για να κατακτήσουν το θηλυκό. Όταν ένας ελέφαντας ήθελε να κατακτήσει το θηλυκό για να δείξει ότι ήταν το πιο δυνατό ζώο και να τον επιλέξει, πάλευε με έναν άλλο αρσενικό. Και τους κέρδιζε, κατακτήσει και το θηλυκό. Έτσι. Πάνω λοιπόν στη μάχη, έσπασε το ένας χαμπλιώδοντας. Κανονικά οι χαμπλιώδοντες δύσκολα ξαναμεγαλώνουν. Όσο έζησε λοιπόν το ζώο, το βλέπουμε και μεγάλωσε. Έτσι. Οι χαμπλιώδοντες, πέρα του ότι χρησιμεύαν για να παλεύουν, για άμυνα λοιπόν, ήταν και για να παίρνουν την τροφή τους. Σκαλίζοντας λοιπόν ένα δέντρο ή οτιδήποτε, παίρνανε μετά την τροφοσκίδα και τρώγανε την τροφή. Γι' αυτό και θα βλέπουμε ότι οι μύτες τους είναι πιο μυτερές. Έτσι.